Είμαι η Κατερίνα Καραμίτσου, δασκάλα ειδικής αγωγής στο 9ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ένα από τα σχολεία που συνεχίζουν να λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Από την αρχή της πανδημίας, εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό και οι μαθητές συνεχίζουμε το έργο μας στο εκπαιδευτικό, χωρίς σταματημού. Από την αρχή της πανδημίας, προσωπικό και μαθητές είμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον. Από την αρχή της πανδημίας, μαθητές και προσωπικό νιώθουμε την πλήρη εγκατάλειψη και την πλήρη απαξίωση από την κυβέρνηση. Τα σχολεία τα ειδικά είναι ανοιχτά, ενώ δεν γίνονται μαζικά τεστ. Τα σχολεία τα ειδικά είναι ανοιχτά, ενώ δεν έχει γίνει ούτε ένας εμβολιασμός σε προσωπικό ή σε μαθητή. Τα ειδικά σχολεία συνεχίζουν να είναι ανοιχτά, ενώ ταυτόχρονα δεν μας παρέχεται μέσα προστασίας, υγειονομικό υλικό προστασίας. Τα ειδικά σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν μέσα σε συνθήκες πρωτοφανείς, ενώ δεν έχει γίνει καμία αρέωση μαθητικού πληθυσμού, ούτε στις σχολικές τάξεις, ούτε και στα λεωφορεία. Η κυβέρνηση ψεύδεται όταν λέει ότι τα ειδικά σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Η πραγματικότητα είναι ότι καμιά εκπαιδευτική λειτουργία δεν μπορεί να συνεχιστεί μέσα σε συνθήκες φόβου και ανασφάλειας. Εκπαιδευτική, προσωπικό, γονείς και μαθητές, διεκδικούμε το αυτονόητο, διεκδικούμε την προστασία της ζωής μας. Δεν θα σταματήσουμε να φωνάζουμε, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε. Δεν είμαστε αναλώσιμοι, καμιά ανθρώπινη ζωή να μην χαθεί.